sans avril. Ma vie est un exil. J'en vis des jours tranquilles à Clichy. Henri vole en velours, bandit au souffle court. J'écris la nuit, le jour, tout mon amour. Mon amour, là dans mon journal. La douleur assassine. Anaïs Nin, Anaïs, infiniment féminine. Anaïs Nin, a le diable au cœur. La douleur assassine. Anaïs Nin, Anaïs, mille. La pluie est un exil, elle coule des jours tranquilles à Clichy. Henri, j'ai le cœur lourd du gris qui nous entoure. Je crie depuis toujours tout mon amour, là dans mon journal. Anaïs Nin a le diable au cœur, la douleur assassine. Anaïs Nin, Anaïs, infiniment féminine. Anaïs Nin a le diable au cœur. Με δυνατούς ανθρώπους, λοιπόν, όπως σου είπα και εγώ πριν από πολύ πολύ λίγο, μπορώ να δημιουργήσω. Νομίζω όμως ότι η δημιουργία είναι όχι μόνο για τους άλλους. Ο Νίκος Αποσταλόπουλος δημιουργεί ακόμα και για το δικό του χώρο. Δηλαδή τώρα είμαστε σε έναν χώρο ακριβώς από πάνω ουσιαστικά από το σπίτι σου, που είναι ένας χώρος που νομίζεις, όπως μου είπες πριν, ότι είσαι σε μία άλλη χώρα, σε ένα άλλο ημισφαίριο ακριβώς της γης, όπου χειμώνα, καλοκαίρι, γιατί και τώρα δεν είμαστε μέσα στο κατά καλό καιρό, νιώθεις ότι θέλεις να βγεις έξω στον υπέροχο αυτό κήπο, νιώθεις ότι θες να κάνεις τη σάουνά σου, το τζακούζι σου, με μια θέα της Αθήνας που νομίζω ότι όσο πέφτει το φως είναι μαγική, ακριβώς, που εμείς που μένουμε στις πολυκατοικίες, ξέρεις, και δεν μπορούμε να τη δούμε εύκολα. Τελικά, όντως είναι πολύ ψηλό το κτίριο. Βλέπεις πιάτο την Αθήνα και δεν σε κόβει τίποτα, είναι φοβερό. Και ξέρεις τι, νομίζω ότι αυτό είναι σαν ένα πλατό το οποίο είναι πολύ ψηλά, ας πούμε. Δεν νιώθω τη σχέση που έχει με τη γη. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή είσαι αποκομμένος, κατάλαβες. Αυτό είναι το καταφύγιό μου. Στην ουσία εδώ πέρα ηρεμείς, εδώ δέχεσαι φίλους και γνωστούς, κάνεις τα παρτάκια σου, είσαι ο άνθρωπος εκείνος που κάνεις τις συγκεντρώσεις. Όχι, κάνω και πολλά πάρτι, κάνω και γιορτές κάνω. Μια χαρά. Και αυτό το σπίτι έχει ζήσει πολύ ευτυχισμένο και έχει πολλά ωραία να ζήσει επίσης. Είσαι από τους ανθρώπους εκείνους που, όπως έχεις φανατικούς οπαδούς, πελάτες, φίλους, έχεις και από την πλευρά σου μια φανατική στάση στους δικούς σου φίλους. Ξέρω, δηλαδή, έχουμε 2-3 κοινούς φίλους, ξέρω ανθρώπους που 12-13 χρόνια που σε γνωρίζω εγώ προσωπικά, είσαστε τόσο αγαπημένοι φίλοι όσο ήσασταν και τότε που σας είχα γνωρίσει. Αυτό το πράγμα μέχρι να το αποκτήσεις, δηλαδή μέχρι να πεις ότι αυτοί οι φίλοι μου είναι φίλοι μου τέλος, τους περνάς από κάποιο, από τα 40 κύματα που λέμε, από κάποιο στάδιο έτσι στο οποίο τους τσεκάρεις, το στάδιο του τσεκ είναι αυτό. Κοίταξε, δηλαδή, το μεγαλύτερο τσεκάρισμα γίνεται σαν δηληστήριο που γίνεται μέσα από τη σχέση που έχετε. Εγώ η σχέση με τους φίλους μου είναι σχέσεις ερωτικές, δηλαδή δεν είναι απλές σχέσεις. Mm-hmm. Ίσως ακούγεται λίγο βασανιστικό να μην έχεις απλές σχέσεις με τους φίλους σου. Μα νομίζω ότι αν η φιλία δεν έχει και την ερωτική, δεν νιώθεις και αυτό το πάθος για το φίλο σου. Δεν παθιάζεσαι. Εγώ μ' αρέσει η αποκλειστικότητα, μ' αρέσει με τον καθένα να τον νιώθω ότι είναι δικός μου. Δεν θέλω να μοιράζεται με κανέναν άλλον αυτά που μοιράζεται με μένα.
πόσο ταιριάζουμε. Με ρώτησες πριν λοιπόν, είδες που μιλάγαμε και λέγαμε λίγο τα κουτσομπολιά. Αυτή ήταν και η αιτία που εγώ αφήνω πάρα πολλούς φίλους λοιπόν. Ότι θεωρώ ότι όταν έχεις έναν φίλο και του μοιράζεσαι τα πράγματά σου και τις καταστάσεις σου, πρέπει και εκείνος να τα μοιράζεται μόνο με σένα. Γιατί δεν είναι ωραίο να μοιράζεσαι εσύ τα δικά σου και εκείνος να τα μοιράζεται με άλλους 50, έτσι δεν είναι? Είναι κάτι από το οποίο μισώ πάρα πολύ. Τελικά το μόνο που δεν μιλήσουμε είναι για τη μόδα. Όχι, έχουμε πολύ ώρα ακόμα στη διάθεσή μας. Όχι, δεν είναι αυτό. Εξαρτάται, σου είπα, εμένα μου αρέσει η ροή. Εκεί που θα μας πάει. Και επειδή έχεις πράγματα να πεις. Δεν μπορώ να καταλάβω και μισώ κάτι που θα ανάσημα, είναι οι παρεξηγήσεις. Ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, που σε δημιουργούν μία κατάσταση παρεξήγησης, είναι πάρα πολύ απαίσιο. Αντιδρά σε αυτό, Νίκο. Δηλαδή, πες ότι σήμερα. Ναι, αντιδρώ και το μισώ αυτό το πράγμα και δηλαδή μπορώ να απομακρυνθώ και από έναν άνθρωπο που είναι πολύ, πολύ δεμένος και πολύ φίλος μου, όταν, ας πούμε, μου κρατάει μία στάση μούτρα ή μου κρατάει μία συμπεριφορά η οποία τη μισώ, θα απομακρυνθώ γιατί το θεωρώ πάρα πολύ γελίο. Είσαι ο άνθρωπος εκείνος όμως που είναι υπερασπιστής του ότι η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο και ότι ό,τι σου έκανα θα μου κάνεις και ότι σε περιμένω στη γωνία. Ναι, αυτό είναι θεωρία σου. Είπα επειδή νιώθω πως είναι τα μικρά παιδιά που θυμώνω, που λένε θα σε σκοτώσω, θα σε κάνω, θα σε φτιάξω. Βασικά μέσα μου ούτε ζήλεψα ποτέ, ούτε κρατάω κακία σε κανέναν. Μα με τίποτα όμως. Το ξεχνάς όμως. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι το ξεχνάς. Δεν το ξεχνάω. Όχι. Καθόλου. Απλά δεν κρατάς κακία. Ναι, δεν μπορώ να κρατήσω κακία σε κάποιον. Το γεγονός ότι είσαι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος, μια πολύ δυνατή προσωπικότητα και αυτό φαίνεται μέσα από τον τρόπο που μιλάς, μέσα από τη δουλειά σου και από τον τρόπο που συναναστεύεσαι με τους φίλους σου, έχει να κάνει με την αναγνωρισιμότητά σου ή και σαν παιδί θυμάσαι ότι ήσουν έτσι? Έτσι ήμουν ακριβώς. Εγώ είμαι ακριβώς ο ίδιος όπως ήμουν μικρό παιδί. Η δουλειά σε άλλαξε καθόλου, η επιτυχημένη καθόλου. Δουλειά για την ακρίβεια. Τότε, ας πούμε, και τα πρώτα χρόνια που ήταν χρόνια δύσκολα με την έννοια ότι ήταν επιτυχία πάρα πολύ γρήγορα, τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα και όλα ήταν, με είχαν ξεπεράσει ίσως, το μόνο άσχημο εκείνη της εποχής ήταν ότι με έκαναν πάρα πολύ εσωστρεφή. Δηλαδή ζούσα τα πράγματα πάρα πολύ έντονα με τον εαυτό μου, δηλαδή έβλεπα κόσμο, αλλά μου άρεσε να φεύγω, να απομονώνομαι. Ο Νίκος Αποστολόπουλος ένιωσε ποτέ ότι προδόθηκε και ότι τελικά πρέπει να αλλάξει χαρακτήρα? Ένιωσε ποτέ ότι τέρμα θα αλλάξω, θα είμαι ο άλλος? Ναι, προδόθηκε, αλλά αλλάξει χαρακτήρα με τίποτα, καθόλου. Λάθη έχουμε κάνει όλοι. Τα δικά σου λάθη τα μετανιώνεις ή προχωράς πιο κάτω ή τα παίρνεις ως μάθημα? Όχι, τα προχωράω πιο κάτω, σίγουρα τα προχωράω πιο κάτω. Υπάρχουν ελάχιστα πράγματα που θα τα είχα κάνει διαφορετικά. Τι πρέπει να έχει ένας άνθρωπος απαραίτητα για να σε πλησιάσει και να γίνει φίλος σου, να μπει στη δική σου αυλή τη φιλική, και τι δεν πρέπει να έχει με τίποτα, ένα πράγμα που αντιπαθείς? Να είναι αυθόρμητος. Μ' αρέσει ο άλλος να μπαίνει μέσα στο χώρο μου, εννοώ μέσα στον εσωτερικό μου χώρο σε μένα. Μ' αρέσει να με διεκδικεί, αλλά μόνο δεν μ' αρέσει να είναι με έναν τέτοιο τρόπο η συμπεριφορά του, ώστε να νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνέω. Δηλαδή, χρειάζομαι τον χρόνο μου. Ο Νίκος Αποστολόπουλος θεώρησε ποτέ ότι έχει την κάλυψη μιας μαγικής ασπίδας που είναι η επωνυμία και κατ' επέκταση το δυνατό του όνομα στον χώρο? Θεώρησες ποτέ ότι κέρδισες κάποια πράγματα γιατί έχεις αυτό το όνομα, ή ήθελες πάντοτε να τα κερδίζεις γιατί είσαι ο Νίκος και όχι ο Νίκος Αποστολόπουλος? Οπωσδήποτε ο κάθε άνθρωπος που έχει πετύχει στη δουλειά του έχει αποκτήσει πράγματα και ασπίδα έχει αποκτήσει, αλλά συγχρονώς είναι και πολύ ευάλωτος και πολύ ευαίσθητος σε οτιδήποτε μπορεί να έρθει εξωτερικά και να τον αποδιοργανώσει. Δεν είναι πάντα εύκολο να μπορέσει να κρατήσει ισορροπίες ανάμεσα την εικόνα που έχουν οι άλλοι για σένα και την εικόνα που και εσύ δίνεις στους άλλους, γιατί οι άλλοι έχουν την εικόνα που εσύ θέλεις να δημιουργήσεις. Αλλά δεν θέλω να νιώθω, και δεν είμαι δηλαδή, εγκλωβισμένος σε αυτή μου την εικόνα. Ένας άνθρωπος που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο και έχει κάνει καριέρα σε όλα τα μέρη του κόσμου, εκεί που άλλοι ίσως ούτε στα όνειρά τους μπορεί να μην το φτάσουν ή που το έχουν σαν όνειρο. Επέλεξε πάντοτε, κάθε φορά, και όπου και να πήγαινε γύρναγε και η βάση του ήταν η Ελλάδα. Σκέφτηκες ποτέ ότι επειδή στο εξωτερικό ίσως η μόδα έχει μια άλλη ροή, έχει μια άλλη ζήτηση, και επειδή το χρήμα είναι μια κινητήριος δύναμη, το ξέρεις πολύ καλά, να εγκατασταθείς μόνιμα σε μια άλλη χώρα
με την καριέρα που έχεις και να έχεις για λιγότερο καιρό στην Ελλάδα.